ο Οδυσσέας. Και μπορώ να πω ότι αυτό είναι μια ευχή και κατάρα. Όταν ήμουν μικρός, οι μου δώσαν αυτό το όνομα γιατί πιστεύω ότι θα κάνω πολλά ταξίδια στη ζωή μου, μεταφορικά και κυριολεκτικά. Κάτι το οποίο αποδείχτηκε αληθινό, καθώς ο πατέρας μου ως στρατιωτικός και η μητέρα μου ως δασκάλα παίρνανε πάρα μεταθέσεις Μέχρι να γίνω τρία χρονών όπου χωρίζουν και γυρνάμε πίσω στη Χρυσούπολη Καβάλας από όπου κατάγεται και η μητέρα μου. Εκεί πέρα μεγάλωσα σε ένα πολύ μητριαρχικό κλίμα, σε μία αυλή όπου ήταν το σπίτι της μητέρας μου, της γιαγιάς, της θεία και των οικογενειών τους, στην ίδια αυλή. Τρεις πολύ μπόσι γυναίκες, οι οποίες μου μάθανε πάρα πολλά πράγματα, αλλά Παρόλα αυτά, μέσα από πολλά προβλήματα που δημιουργόντουσαν στην καθημερινότητά μου, άρχισα να καταλαβαίνω το ότι μου λείπει ένα ανδρισμό ένιωθα ή ένα τσαγανό που θα το έβρισκε από μια πατρική φιγούρα. Οπότε άρχισα να το ψάχνω αυτό το πράγμα σε πιο παραβατικέ φιγούρε μέσα στη γειτονιά. Αλλά α βάλουμε μια άνω τελεία εκεί πέρα και θα το συνεχίσουμε μετά. Σε κάποια φάση, όταν γίνομαι έξι χρονών η μητέρα μου παίρνει μία μετάθεση σε ένα ελληνοαμερικανικό σχολείο στο Μαϊάμι, οπότε καταλήγουμε να πηγαίνουμε παρέα εκεί πέρα. Εκεί άρχισα να γνωρίζω τη μουσική την οποία κάνω σήμερα, το ράπ και την κουλτούρα της σε μία πρώτη επαφή μαζί της, είτε από τα αυτοκίνητα που πέρναγαν, γιατί μιλάμε για μία εποχή στην Ελλάδα όπου δεν υπήρχε την ίδια πύχηση που υπάρχει στο ράπ σήμερα, στο να, είναι, να ακούγεται τόσο πολύ καθημερινά. Οπότε εκεί πέρα πήγα και το άκουγα από τα αυτοκίνητα που περνούσανε. Το έβλεπα να συμβαίνει μπροστά μου από άτομα τα οποία χορεύανε. Άνοιγε την τηλεόραση και έβλεπε βίντεο κλιπ ή το ραδιόφωνο και ήταν το πρώτο πράγμα που έπαιζε. Fun fact, έτσι τα η ζωή. Το πρώτο rap που μπορεί να πει, hip hop κομμάτι που άκουσα ήταν το My Humps των Black Eyed Peas. Τέλο πάντων όμω, συνεχίζοντα άρχισα να το γουστάρω πάρα πολύ αυτό. Από το ντύσιμο μέχρι τις ρίμες και τους χορούς. Αλλά παρόλα αυτά, επιστρέφοντας πίσω και στο σχολείο, ήμουν ένα ατίθασο πλάσμα που ήμουν ήταν πολύ φασαριόζος και έκανε φασάριες, αστεία με στην τάξη. Και όλο αυτό γιατί έχω δέπει και πολύ παραπάνω το ύψιλον στη λέξη που είναι υπερκινητικότητα. Οπότε αυτό που συμβαίνει είναι το ότι αρχίζουν και το αναγνωρίζουν αυτό μέσα στο σχολείο στην Αμερική, κάπου στα μέσα της έκτης δημοτικού, και εκεί πέρα ζητάνε ένα διαγνωστό, που η μητέρα μου ξέρει ήδη το ότι αν διαγνωστώ θα φανεί ότι έχω δέπει. Και εκεί πέρα συνηθίζουν να χορηγούν στα παιδιά κάποια φάρμακα, τα οποία τα κάνουν ας πούμε ζόμπι, ώστε να μπορούν να μην διαταράσουν την ησυχία του μαθήματος. Και σε περίπτωση που δεν δεχτεί να δώσει αυτή τη χορηγία, η πρόνοια έρχεται και σου παίρνει το παιδί με την αιτιολόγηση του ότι είσαι ανίκανο γονέα. Οπότε η μητέρα μου με έστειλε σούμπιτο πίσω στην Χρυσούπολη, στη γιαγιά μου, μέχρι να τελειώσει και αυτή τη χρονιά στην οποία ήταν δασκάλα και να επιστρέψει. Εκεί πέρα προφανώ, αν και ήρθα από εκεί, επιστρέφοντα πάλι πίσω, ήταν σαν να εμφανίστηκε ένα στο χωριό. Και όλο αυτό γιατί όλοι είχαν μείνει σε αυτό το stage που ακούγανε Καρά, Γονίδη, ε, χάρης Αλεξίου, που είναι απίστευτα ονόματα έτσι. Αλλά του φαίνονταν πολύ περίεργο το να βλέπουν έναν τύπο με τα φαρδιά του, τα ανάποδα καπέλα και τι χρυσέ αλυσίδε που περίμενε ψεύτικες, με τα δολάρια έξι μήνε να έρθουν από όποιο site τα παρέγγελνα τότε. Του φαίνονταν πολύ περίεργο και όχι ότι εγώ ήμουν κεντροπαλό άτομο με αυτό, γιατί πέρα από αυτό οδηγούσα και ένα ποδήλατο στο χωριό, ένα κόκκινο BMX με χρυσέ ζάντε και τέσσερα ηχεία γούφερ κάτω από τη σέλα. <laughs> ναι. Τα οποία παίζανε exhibit, snoop dog και άλλα πολλά. Οπότε άρχισαν να μου βγαίνουν ψευδόνυμα όπω ο Μαϊάμι, ο Καπελάκια, ο Γιωμάν, ο Τάπερ. Ε, και να μου πλησιάζουν και να μου λένε «Γιατί φοράς αυτά τα παντελόνια, ε, είσαι εχεσμένος» ή «Τι είναι αυτή, η μπλούζα ή φούστα» «Γιατί φοράς γυαλιά και καπέλο νύχτα, έχει ήλιο» Είχα καταλάβει ότι βρισκόμουν στο λάθος περιβάλλον αλλά την ίδια στιγμή ότι εγώ δεν ήμουν λάθος. Κατάλαβα το ότι η διαφορετικότητά μου ήταν εγώ και ότι απλά το δεν το κατανοούσε ο κόσμος γύρω μου αλλά αυτό δεν σήμαινε το ότι είχα ακολουθήσει τον λάθος δρόμο. Οπότε, προχωρώντας, ανακάλυψα το ότι και μέσα από όλο αυτό το, ας το πούμε, ζαμανφού και all over the place που έχει ένα άτομο με δέπι, αλλά και όλη αυτή τη διαφορετικότητα, ανακάλυψα ότι είμαι καλλιτέχνης. Γιατί άρχισα να εκφράζομαι με εκατοντάδε χιλιάδε τρόπου. Δηλαδή, έκανα γραφίτι, άρχισα να κάνω DJing, άρχισα να γράφω. Δεν είχα επιλέξει ακόμα τι θα ακολουθούσα, αλλά ήξερα ότι είχα την τρομερή ανάγκη να εκφραστώ. Είχα πάει μάλιστα σε έναν γιατρό για άλλα πράγματα και η μητέρα μου μου λέει: Ρώτησε τον αν έχει κάτι και για το ΔΕΜΠΗ Και μου είπε: Άκου να δει. Δεν είσαι ούτε γιατρό, ούτε δικηγόρο, ούτε λογιστή. Εκεί πέρα θα σου έδινα κάτι στην προκειμένη είναι κάτι το οποίο σου δίνει ίσως μια υπερδύναμη για να μπορείς να δημιουργείς και να σκέφτεσαι out of the box. Οπότε άρχισα να κάνω embrace και αυτό, δυνατή θα μου συμπεριφορά και το μυαλό μου. Ε, η ενέργεια όλη αυτή άρχισε να πρέπει να διοχετεύεται κάπου, οπότε έκανα πάρα πολλά αθλήματα, πάρα πολλά καλλιτεχνικά εργαστήρια, πάρα, πάρα, πάρα πολλά πράγματα. Και μου βάζει για κάποιο λόγο η μητέρα μου κάθε μεσημέρι ω δασκάλα, όσο κοιμότανε, μέχρι να ξυπνήσει, να τη γράφω μία έκθεση. Να κάνω να σκέφτομαι και γράφω. Από πολύ μικρή ηλικία αυτό. Αυτό κατέληξε στο να μου ξεκλειδώσει τον αυτοσχεδιασμό πάνω στο γράψιμο μου και στο να αναλύω μία θεματολογία πολύ πολύ εύκολα από μικρή ηλικία. Έτσι ξεκίνησα από μόνο μου, ίσω επειδή συγκυριακά τα μαθαίνομαι και στο σχολείο τότε με τα σταυρωτά και όλα αυτά, να ξεκινήσω να γράφω ποίηματα. Το πρώτο, μάλιστα, ποίημα το είχα γράψει γύρω στα 11 και λεγόταν «Ήτες ήτες δυναμίτες». Δεν θυμάμαι τι λέει μέσα, αλλά αυτό ήταν ο τίτλος. Ε, Παρ' όλα αυτά, μέσα από αυτό κατάλαβα το ότι μπορώ να χρησιμοποιώ την ομοιοκαταληξία όπως εγώ θέλω και να κατανοήσω πώς λειτουργεί η ομοιοκαταληξία. Και έτσι, να αρχίσω να τοποθετώ αυτά τα ποίηματα πάνω σε μουσική για να μπορέσω να δημιουργώ κομμάτια. Οπότε ένα καινούριο ταξίδι, το οποίο θα το ονόμαζα το ταξίδι της μουσικής πλέον, ξεκινάει. Και ξεκινάει με μένα να ξεκινάω να γράφω στίχους παντού. Όταν λέμε παντού, στο βιβλίο της ιστορίας, στο πιστόφυλλο, στο εξώφυλλο, στα περιεχόμενα, μέχρι και ανάμεσα από τις λέξεις των σειρών του μαθήματος είχα γράψει στίχους παντού. Όταν λέμε παντού, είχα γράψει τόσους στίχους μάλιστα που όταν έφυγα 18 χρονών από το σπίτι, στα πρώτα Χριστούγεννα η μητέρα μου, μου έκανε δώρο πλαστικοποιημένες όλες τις σελίδες που έγραψα. Και είχα ενθουσιαστεί πολύ με το αποτέλεσμα από αυτά που βρήκε, το ότι σε όλο αυτό το χρόνο είχα γράψει κοντά 2.000 σελίδες σε στίχους. Παρόλα αυτά, μου άρεσε ο αυτοσχεδιασμός επίσης πάρα πολύ. Το freestyle. Άρχισα να βλέπω κόντρες μεταξύ ατόμων ε, σε διάφορα φεστιβάλ και να, βλέπω, να το βλέπω σαν άθλημα, στα αλήθεια. Να προπονούμε σπίτι για να πηγαίνω στο σχολείο που όσο περίεργο και να σα φαίνεται, στη Χρυσούπολη είχαμε κοντά 20 rappers τότε οι οποίοι βρισκόμασταν στην πλατεία με τα Sony Ericsson και τις παραγωγές που έχουμε κατεβάσει από το σπίτι, που εννοείται ότι έκλεβα και πρόβαρα από το σπίτι, για να πάμε εκεί πέρα και μαζί με άλλα άτομα από το σχολείο να κοντράρουμε ο ένας τον άλλον και να έχουμε τους γύρω-γύρω συμμαθητές μας να κάνουν «Ω, τι του είπε» και όλη αυτή την κατάσταση. Ζούσα γι' αυτό. Ο παππούς μου μου λέει στο καφενείο, λένε ότι σε έχουν δει να περπατάς μόνο στο πεζοδρόμιο και να μιλάς. Και εγώ όντω περπατούσα μόνο γιατί άκουγα μια παραγωγή στα ακουστικά και έβλεπα πινακίδε, αυτοκίνητα, ανθρώπου. Και απέξω από το, με το στόμα μου, φωναχτά, άρχισα να δημιουργώ στίχους Και έτσι πρόβαρα. Παρ' όλα αυτά, έγραφα, το μίλαγα, αλλά δεν το είχα να το ακούω. Και δημιουργήθηκε αυτή η ανάγκη να ηχογραφήσω τα πρώτα μου κομμάτια, όπου είχα την τύχη να είχε ένα άνθρωπο, για την ακρίβεια, ο σύζυγο μια καθηγήτριά μου σε ένα φροντιστήριο, ένα στούντιο, όπου μου χρέωνε 10 ευρώ την ώρα και εγώ μπορούσα με το χαρτζιλίκι μου να πηγαίνω και να γράφω τα πρώτα μου κομμάτια. Οπότε, αυτό που συμβαίνει είναι ότι γράφοντας, 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 έχω τα πρώτα μου κομμάτια, περίπου έξι που θεωρώ αξιόλογα και αρχίζω και τα δειγματίζω πλέον. Αρχίζω να τα ανεβάζω στο YouTube, αρχίζω και παίρνω αντιδράσεις από φίλους και αρχίζω και τα ανεβάζω και στο Facebook σε μια ομάδα που λεγότανε rap gris, κάπως έτσι, με κοντά 3.000 άτομα τότε μέσα στο Facebook. Εκεί πέρα άρχισα να παίρνω αντιδράσει και να νιώθω ότι αποτελούσε ένα από τα φαβορία στο πω τη σελίδα και να παίρνω περισσότερη προσοχή πάνω μου και να αρχίζω να δικτυώνομαι με, με παραγωγού και άλλου μουσικού και ράπερ, α πούμε, από άλλε περιοχέ τύπου Αθήνα, Λάρισα, Πάτρα, Κέρκυρα, Ξάνθη και σιγά σιγά άρχισα να φτιάχνω ένα μικρό πλάνο στο κεφάλι μου, ότι υπάρχουν και άλλε μικροrap κοινότητε όπω τη δικιά μα, και ίσω να έπρεπε το όνομά μου να το διοχετεύσω να ακουστεί και σε αυτέ, σιγά σιγά, ώστε να αρχίζει να ακούγεται σε όλη τη χώρα. Κάπω άρχισα να δουλεύει αυτό και μέσα από κάποια live με τα οποία έπαιρνα το λεωφορείο για να πάω να τα κάνω τύπου Σαββατοκύριακα από τα 16 μου και μετά των 15 ατόμων live, άμα. Καταλαβαίνετε την εικόνα. Έρχονται οπότε οι Πανελλήνιες, γιατί εγώ όσο έκανα αυτά θα έπρεπε να διάβαζα και να αξιοποιούσα όλα αυτά τα φροντιστήρια που πήγαινα και όλη αυτή την κατάσταση, όπου βγάζω 8.251 μόρια και περνάω ψάλτης. Ο νονός μου ήταν πάρα πολύ χαρούμενος ως ιερέας, γιατί κάθε Πάσχα, Χριστούγεννα, με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Οδυσσέας, τα έχω κρατημένα τα ράσα». Δυστυχώς δεν τα χρησιμοποίησα. Και είχα την τύχη να με στηρίξουν οι γονεί μου και η μητέρα μου που ως δασκάλα ξαναλέω δεν θα άφηνε ποτέ να με δει χωρίς πτυχίο με έστειλε σε μια σχολή ηχοληψίας με τη στήριξη και των δύο γονέων στην Αθήνα. Παρ' αυτά, στην Αθήνα όταν έρχομαι να σπουδάσω, εγώ έχω ήδη δικτυωθεί με όλους αυτούς τους μάνατζερς από κάποιες μεγάλες δισκογραφικές που με έχουν προσεγγίσει πλέον μέσα από τα κομμάτια που είχα δειγματίσει και τους είχα πρίξει δειγματίζοντας κι άλλα κι άλλα κι άλλα. Και είχα να βάλει άτομα να επιμελούνται ας πούμε την ύπαρξή μου στην Αθήνα και να με δικτυώνουν με κόσμο, να με πηγαίνουν σε στούντιο, σε συναυλίες, να ανοίγω εγώ συναυλίες για άλλους, δωρεάν, προσπαθώντας να ανέβω στην κλίμακα. Είχα κάθε βράδυ κάτι να κάνω. Γιατί αν δεν ήταν αυτός ο καλλιτέχνης, θα ήταν αυτός ο μάνατζερ ή αυτός ο παραγωγός που θα με φώναζε κάπου. Οπότε κατέληξα στη σχολή να πηγαίνω με τα ρούχα του, του, προηγούμενου βραδιού, βραδιάς, προηγούμενης βραδιάς και να κοιμάμαι μέσα στην τάξη. Κυριολεκτικά. Οπότε φτάνω σε ένα σημείο που κουβεντιάζω με τη μητέρα μου και μου λέει, ξέρεις, αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Θε να δοκιμάσει κάτι άλλο. Επειδή έκανα και γραφίτι και πέρα από γραφίτι, ζωγράφιζα, μου άρεσαν και τα ρούχα, το σχέδιο, είπα να αλλάξω σχολή και να πάω σε μία άλλη για να κάνω γραφιστική. Εκεί πέρα έκανα ένα εξάμηνο, αλλά πάλι τα ίδια. <laughs> Κοιμόμουνα, το προηγούμενο βράδυ ήμουνα σε κάποιο στούντιο, κάτι θα έκανα. Και γενικότερα δεν ήταν μόνο αυτό. Είχα και κάποιες σκοτεινές στιγμές, όντας σε μία μουσική του δρόμου, άρχισα να μπλέκω και με άτομα του δρόμου. Έχοντας και κάποια κόμπλεξ μέσα μου ακόμα που μου βγάζανε το παραβατικό πρόσωπό μου. Είχα μπλέξει σε μία κατάσταση λίγο Oliver Twist, αν μπορεί να πει κάποιος. Ε, και γι' αυτό είχα καταλέξει πολλές φορές να μην είχα και λεφτά πάνω μου, άσχετα με στήριζαν οι μου, γιατί τα άτομα με τα οποία ήμουν εκμεταλλεύοντουσαν αυτή την κατάσταση, παίρνοντα αυτά τα χρήματα σε ένα κοινό ταμείο. Όποτε ερχόντουσαν αυτά τα χρήματα. Οπότε είχα καταλήξει και κάνα δύο φορέ να κοιμηθώ και, κάποια, και σε κάποια παγκάκια στην πλατεία του Πειραιά. Παρόλα αυτά, άσχετα αν είχα σπίτι, φτάνω στο σημείο το ότι, όπω λέμε, οι νέοι έχουν, είχα λούσει τελείω. Και μου λέει η μητέρα μου, δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Σε στήριξα, δεν αξιοποιεί τα χρήματα όπως θα έπρεπε. Σου δίνω τρεις μήνες, είτε να δείξεις ένα άλλο πρόσωπο στη σχολή, είτε να βρεις μια δουλειά και να συντηρήσεις τον εαυτό σου, γιατί πλέον είσαι ένας νέος ενήλικας, είτε να γυρίσεις πίσω στο χωριό και θα το, θα το βρούμε. Οι τρεις μήνες με την αγάπη της μητέρας μου γίνανε έξι μήνες και καταλήγω να υπογράφω το πρώτο μου συμβόλαιο, συγκεκριμένα με την Offbeat Records και θυμάμαι ξεκάθαρα μια σκηνή στη ζωή μου που ήταν πολύ κομβική, συναισθηματικά ειδικά, να ξεκινάω από τα τότε γραφεία της εταιρείας στην Αγία Παρασκευή, να παίρνω το μετρό, να παίρνω το λεωφορείο, να καταλήγω στο σπίτι μου με όλε αυτέ τι σκέψει στο μυαλό μου που τότε έμενα στι τζι τζιτζιφιέ, σε ένα σπίτι 30 τετραγωνικών, και να ξαπλώνω στο κρεβάτι μου με τα ρούχα και να λέω, μετά από όλο αυτό το ταξίδι το κάναμε, ξέρει. Ε, κάπου οδεύει όλο αυτό, είμαστε εδώ. Δεν πήγε όλο στράφη. Και έτσι ξεκινάω να είμαι σε μια δισκογραφική. Ξεκινάω να βγάζω μουσική, βίντεο clips, πράγματα να, Παίρνω μια αποδοχή πλέον για τον εαυτό μου και για τη μουσική μου και να αρχίσω να αναγνωρίζω αυτό που έλεγα μικρότερο στον εαυτό μου ότι η διαφορετικότητα αυτή που δεν κατανοούσανε, εδώ πέρα αντίθετα την εκτιμάνε κιόλα. Και αυτό το πράγμα είναι κάτι το οποίο πλέον από αυτό μπορώ να βιοποριστώ και βγάζει ένα νόημα. Οπότε, 20 χρονών, πλέον βγάζω το Ξερομάνα, ένα κομμάτι το οποίο ήταν. Επίσης πολύ κομβικό για μένα, γιατί κυριολεκτικά από την πρώτη μέρα, μέσα σε μια μέρα, από εκεί που δεν ήξερε κανείς, δεν μπορούσα να περπατήσω στο δρόμο. Και αυτό ήρθε μαζί με πολλές αγοροφοβίες και μια καινούργια ζωή στην οποία έπρεπε να ενταχθώ πλέον. Είχα πλέον αναγνωρισιμότητα. Κάτι που δεν ήταν ο στόχος μου ποτέ, αλλά ερχόταν πακέτο. Ξεκινάνε οι ξεκινάει ο βιοπορισμός, όπως λέω, από όλο αυτό και σε σημείο που μπορεί να στηρίξει πλέον το όνειρό μου και άλλα μου όνειρα. Και να γίνω πλέον ανεξάρτητος και να αρχίζω να νιώθω ότι σαν Οδυσσέας πλησιάζω όλο και πιο κοντά στην Ιθάκη μου. Κοινό παράγοντα θα πω ότι σε ό,τι έχω βιώσει και σας λέω είναι ο αυτοσχεδιασμός. Από τη μουσική μέχρι τα εμπόδια που βάζω στη ζωή μου, που αντιμετώπισα στη ζωή μου και ότι δεν υπήρχε εγχειρίδιο για όλο αυτό. Δεν υπήρχε εγχειρίδιο για το πώς θα φτάσουμε εδώ, το πώς θα δικτυωθώ, το πώς θα λύσω όλες αυτές τις καταστάσεις, παρά μόνο freestyle σε όλα. Και κάτι πολύ σημαντικό, το οποίο ήταν πίστη στον εαυτό μου και πίστη σε αυτό το όραμα. Ό,τι και να γίνει, είτε ήταν οι γονεί μου, είτε ήταν η γειτονιά μου, είτε ήταν σχέσεις μου, δεν άκουγα κανέναν παρά μόνο τον εαυτό μου και το όραμά μου που ήξερα εγώ τι είναι αυτό και κανένα δεν με. Δεν επέτρεψα ποτέ σε κανένα να μου πει ότι δεν είναι εφικτό. Και μέσα από αυτή την ενέργεια κατάφερα να φτάσω σήμερα εδώ που δεν είναι κάτι στα αλήθεια, αλλά για μένα είναι πολλά. Και αυτό είναι αυτό το οποίο θα ήθελα να περάσω σε εσάς όλους σήμερα, να μην ακούτε κανέναν και να τονώνετε και να κυνηγάτε μέσω της διαφορετικότητάς σας του στόχου σας. Σας ευχαριστώ πολύ.